Έχετε παρακολουθήσει κι εσείς τις δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει με την ολοκλήρωση του Eurogroup. Είχατε και την εικόνα για το τι αναμένουμε από αυτό το Eurogroup εκ των προτέρων. Είναι αυτό το οποίο αναμέναμε ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ότι μένει εκεί το επιτελείο μέχρι την Πέμπτη για να συνεχίσουν τις επαφές, τις διαβουλεύσεις, για να δούμε τι μπορεί να βγει, αν θα συμφωνήσουμε και αν θα χρειαστεί να έρθει μετά εδώ, μετά την Πέμπτη πλέον τα τεχνικά κλιμάκια για να ολοκληρωθεί μια συμφωνία εφόσον φτάσουμε σε μια συμφωνία. Αυτό είναι το κλίμα. Ε, το κλίμα θα το διάβαζω ως εξής. Αναγνωρίζετε από παντού ότι υπάρχει πρόοδος. Έμεσα αναγνωρίζουμε ότι έχουμε αργήσει. Και αυτό το τεκμέρω από το γεγονός ότι αποφασίσει και να μείνουν εκεί η ελληνική αντιπροσωπεία και μέσα από μια διαδικασία εντατικών διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων μέχρι την Πέμπτη να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να ξέρουμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε. Mm -hmm. Γιατί το θεωρώ αυτό σημαντικό αντί του να έρθουν εδώ οι, τα κλιμάκια, διότι τότε θα μείνουν εκεί, θα δώσει τη δυνατότητα να δούμε σε θέματα που δεν είναι τεχνική φύση αλλά είναι πολιτική, ποια είναι η θέση των διαφόρων παραγόντων. Δηλαδή δεν πρέπει να συζητάμε αιωνίω αν πρέπει να πλευθερωθούν οι απολύσει στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση διαφωνεί, οι κοινωνικοί φορεί στην Ελλάδα διαφωνούν, οι Ευρωπαίοι διαφωνούν. Ποιο το θέλει τελικά αυτό, και πόσο σημαντικό είναι και τι πρέπει να κάνουμε. Λέω ένα παράδειγμα. Yeah. Άρα, θεωρώ ότι στα πλαίσια που διεξάγεται η διαπραγμάτευση, η σημερινή απόφαση μπορεί να συμβάλλει στην ολοκλήρωση τη ε, όλη αυτή διαδικασία, με την έννοια να κλείσουμε αυτή την περιβόητη, όπω λέγεται, τεχνική συμφωνία όσο γίνεται πιο έγκαιρα, ούτω ώστε μετά να μένουν δύο προβλήματα. Το ένα, τι πρωτογενή πλεονάσματα θα έχουμε μετά το 2018 και για πόσο. Και δεύτερον, τι θα γίνει με το δημόσιο χρέο. Αυτά και τα δύο είναι πολιτικά θέματα. Θα τα δούμε αφορούνε και στη συνέχεια Αφορούν κουβέντα. Βεβαίω, αλλά αφορούν και το ΔΕΛΤΑ και του Ευρωπαϊκού Συνδεσμού. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εντό του γενικού πλαισίου ο, για την Αν ο, καταλαβαίνω ο, καλά, αν διαβάζω καλά ε, την, τα όσα μα είπατε μέχρι τώρα, ήταν μια δική μα ε, πρωτοβουλία, πρόταση που έπεσε στο τραπέζι να μείνει εκεί η αντιπροσωπεία. Η δική μα πίεση ήταν και είναι να τελειώνουμε. Να ξεκαθαρίσουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε ονείω ένα θέμα στο οποίο υπάρχουν ε, δύο απόψεις, ε, και κλπ. Πρέπει με έναν τρόπο λοιπόν να λυθούν αυτά τα θέματα. Άρα, ναι. Με αυτή την έννοια, ναι, η δική μα επιθυμία ήταν να υπάρξει μια, ένα πλαίσιο εντατικών διαβουλεύσεων που να μπορούμε, ο κύριο Ντάιζερ που το είπε με, και ο Τσακαλώτο το είπαν με έναν τρόπο, να μπορούμε να αλλάζουμε τα επίπεδα. Δηλαδή, λοιπόν, συζητάμε τεχνικά θέματα, μπλοκάρει η συζήτηση, διότι ούτε εσεί ω τεχνικό εκπρόσωπο έχετε την εξοδότηση να προχωρήσει να βγούμε παραπέρα, ούτε οι δικοί μα τεχνικοί εκπρόσωποι. Άρα εκεί πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση. Ήδη λοιπόν θα πάρθει η πολιτική απόφαση εδώ υπά... το τρίημερο. Δεν υπάρχουν αντικρουόμενοι. Απόψει. Δηλαδή, θυμάμαι ιστορικά να τα πάρουμε τα, τα Eurogroup ότι ο ένα πετάει τον παλέκι στον άλλον. Οι μεν μιλάνε για πολιτική απόφαση, οι δε μιλάνε για ζητήματα τα οποία είναι τεχνοκρατική φύσεω και θα πρέπει να λυθούν σε άλλο επίπεδο. Έχουμε αναγνώριση δημόσια και πώ θα μπορούσε να γίνει αλλιώ ότι τα θέματα έχουν τεχ, τεχνικέ πλευρέ, αλλά τα έχουν, τελικά έχουν και την πολιτική, πολιτική διάσταση. Δηλαδή, αν είναι να, να αναβαγίσει η συμφωνία για ένα θέμα που αφορούσε παλιά, θυμάστε το αν θα γράφουμε το ελληνικό γάλα ή όχι κλπ. ή τώρα αν θα την αχθήσουν να τη συμφωνία από ένα θέμα, ακόμα και αν είναι τεχνητό, αυτό τελικά παίρνει πολιτική διάσταση. Άρα, α, επί των τύπων των ήλων θα λέγαμε θα μπουν τα θέματα. Ο, η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών του κ. του λέει ότι θα επιδιωχθεί, να τον οληθούν όλα. Α, εννο, εννοεί, υποθέτω όλα όσα έχουν πολιτική διάσταση, τώρα μην είναι κάποια θέματα που καθαρά. Μιλάμε για τα εργασιακά, μιλάμε για το φορολογικό και μιλάμε για τι άλλο για το, ε, και για τι συντάξει. Ναι. Ναι, αυτά είναι τα θέματα κυρίω που έθεσε το Delta mm -hmm. και το οποίο είναι πέραν τη αρχική συμφωνία. Η ιδέα λοιπόν είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ μέχρι την Πέμπτη να, να γίνει αυτή η εντατική συζήτηση, να μην υπάρχει άλλο ότι αυτό δεν ξέρω τι λέει ο προϊστάμενό μου κλπ. Επιτόπου εκεί θα είναι όλοι και μέσα από διαβουλεύσει να ξέρουμε πού υπάρχει.